inboxes τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο της σειράς Metroid Dread. Το οποίο έχω να πω το εξής. Ξεκινάμε τώρα με μια νέα χρονιά 2022. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι με υγεία πάνω απ' όλα. Ξεκινήσαμε τα ωραία μας τα live εκεί πέρα. Και το πέρα συνεχίζουμε την πορεία του παιχνιδιού του Metroid Dread. Το οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο το οποίο κάναμε. Έχω να πω το εξής. Καινούργια όπλα βρήκαμε, αρκετές δυνάμεις, νέες περιοχές ανακαλύψαμε. Απλά σαν intro που κάναμε καταλάβαμε ποια είναι η ουσία του παιχνιδιού. Απλά πρέπει εμείς και καλά να επιβιώσουμε τώρα σε κάπου εδώ χαμένοι είμαστε και προσπαθούμε και καλά να επιβιώσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο πλοίο μας. Αλλά βέβαια εδώ πέρα έχει μεγάλη περιπέτεια βλέπω, γιατί μέχρι να βρούμε τον δρόμο μας πρέπει να ψάχνουμε και να ψάχνουμε συνεχώς. Οπότε θα ψάχνουμε συνέχεια μέχρι να βρούμε τη λύση. Επόμενη τέτοια, αυτό που να πάμε. Άλλος με φίλε είναι η παιχνιδάρα. Εγώ αυτό έχω να πω. Όχι. Νικήσαμε εκεί πέρα κάποια ρομπότ, τα οποία μας έδωσαν νέες δυνατότητες, που είναι αυτή εδώ πέρα. Να καφαλώνουμε σαν αράχνη πάνω σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Θα επισκεφτώ πιο πολύ μέρη τα οποία δεν έχω πάει. Δεν μπορώ να πάω, δεν πειράζει. Δεν ανοίγει, κλειστά. Να πω εδώ. Είμαστε πολύ απλά το ψάξιμο, χάρτη έχω. Κοιτάω πιο πολύ να δω ποια μέρη δεν έχω επισκεφτεί καθόλου. Θα είμαστε στην αναζήτηση, κάτι βλέπω εδώ πέρα. Πάμε και βλέπουμε. Εδώ που σκοτώσαμε αυτό το μάτι το μεγάλο. Κυνηγήσαμε το ρομπότ εκεί πέρα. Μας κυνηγάνε κάτι ρομπότ, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα ρομπότ. Αλλά κάθε φορά που νικάμε ένα από αυτά, παίρνουμε τις δυνάμεις του. Κάτι είδα από πάνω.
Detroit πάντα ήταν έτσι, στο ψάξιμο είμαστε. Μπέκαμε. Πάω να κοιτάς το φέρνι. Θα ανοίξαμε δύο εδώ για να φτάσουμε εδώ πέρα. Κοίτα. Αυτό. Αυτό είναι αγάπη. Πάμε εδώ.
Κάτι βρήκαμε. Boss fight. Το bonus. Σίγουρα. Να δω πως νικέται αυτό. Αλλά καταφέρουμε, δεν είναι τίποτα. Μπήκαμε ένα boss fight επιτέλους. Θα το νικήσουμε που θα πάει. Αυτό δεν θα το κάνεις. Πάμε πάλι. Είναι δύσκολο.
Επανήλθε, απ' την κάτω μεριά. Γρήγορα. Να τον πόνεσαι. Πάρα συνέχεια με πειράμι. Καμάρα. Τι έγινε ρε παιδιά. Τον νικήσαμε. Τελικό θύρμα. Αυτό είναι το φινάλε. Πήραμε μια νέα δυνατότητα. Phantom Cloak acquired. Περάτε.
μπέκα μέσα. Μας ασέρ είναι. Να το σκάφος μας. Θα μας πάει εκεί πέρα, ε. Πάμε εκεί. Καλό
πας ρε φίλε. Υπάρχουν μερικά μέρη τα οποία δεν παίρνει καμία σημεία. Δεν τίποτα γίνεται. Είναι πολύ ζεστά. Χρειάζεται μάλλον καμιά στολή για να μπορείς να πω εκεί μέσα. Πάλι είναι ζεστά. Εδώ είναι τα μέρη που συχνάζουν τα έμι. Είναι πράσινο έμι. Δεν μας βρήκε. Είμαστε αόρατοι. Αυτό μας είπε ο υπολογιστής. Καλά, δεν θα σε βρει άμα είσαι αόρατος. Πάμε μέσα.
πάνω. Και τρέξτε την πόρτα. Δάνει. Πού τα δάνει. Κάτι δεν μπορεί να υπάρχει πίσω. Από εδώ ήρθα βέβαια. Άνοιξε την πόρτα εδώ ρε. Κάπου αλλού ήρθαμε. Καλά που ήρθα από εδώ. Να δούμε γιατί έχει μία πάνω. Να δάει την πλευρά. Μέσα δεν μπορώ να πω γιατί είναι πάρα πολύ μπεστά. Κάποια πόρτα έχουμε ανοίξει πίσω. Αυτή την πόρτα ανοίξαμε. Τι
πίσω. Τέλος, endgame. Α, υπολογιστής πάλι. Για να πες μας τι γίνεται. EVI stands for Extraplanetary Multiform Mobile Identifier. It can procedurally modify and enhance its own capabilities. Its ability to configure itself to fit into narrow spaces is a standard feature. Any EMI you encounter will likely do so as it pursues you. You are not capable of destroying their armor plating. This would be true even at your full capabilities. You are faced with overwhelming power. Accept your helplessness. Study each EMI carefully and use the Phantom Cloak to advance. There are risks even here. The Phantom Cloak reduces your mobility and consumes more AMI when you move or shoot. It is still your best chance at survival. Do not hesitate to destroy an EMI whenever you discover more you need energy. This was not one of your original priorities. However, I see no other way to accomplish your goal. These existential threats cannot be sanctioned. Ακόμα θα προχωρήσουμε για να κλείσουμε το επεισόδιο. Κάνε save game. Δεν είναι save game, χάρτης είναι. Ο χάρτης είναι. Άλλος. Κάνε save game.
δυνάμεις. Είναι αυτά τα μέρη εδώ, για πες. Α, τρένο είναι. Θα με πάει Dairon, το Dairon.
μας έπεσε. Άγερο. Τίποτα εδώ, δεν έχει τίποτα εδώ. Και πόξε φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου εδώ πέρα του παιχνιδιού με, του παιχνιδιού με Droid Dread, το οποίο το πω διαφορετικά. Λοιπόν και πόξε φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, το οποίο πραγματικά εγώ να πω το εξής, αντιμετωπίσαμε ένα boss fight, εκεί πέρα ένα τέρας που είχε μια μεγάλη ουρά, το νικήσαμε, πήραμε την ιδιότητά του, να γινόμασταν αόρατοι, βρήκαμε ακόμα ένα Amy ρομπότ εκεί πέρα, το οποίο μας απειλεί κάθε φορά που παίρνουμε σε μια ειδική περιοχή εκεί πέρα μέσα. Και όπως μας μίλησε ο υπολογιστής και μας είπε καλά το τι πρέπει να κάνουμε, φτάσαμε στα ζεστά, στα Magnum Carvens εκεί πέρα που, όπως λέγονται, εκεί πέρα σε μερικές περιοχές δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και θέλουμε μια ειδική στολή για να μπούμε εκεί μέσα για να μην καιγόμαστε. Πήραμε στην αρχή το ασανσέρ, μας πήγε στα Magnum Carvens και μετά πήραμε το τρένο και μας έφερε εδώ πέρα, στο, πώς το λένε, στο Dairon. Εδώ πέρα είμαστε στο Dairon. Τώρα το τι θα δούμε εδώ πέρα, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως, το παιδί δεν ξέρω τι θα βρούμε, πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ακόμα ένα Metroid παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής συνεχίζει την πορεία της περιπέτειάς του και είναι πάρα πολύ, ενδιαφέρον για μένα μετά από τόσα Metroid που έχω παίξει. Εντάξει παιδιά, έχω να πω καλώς, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, οπότε πιο πολύ καταλαβαίνω στο επόμενο επεισόδιο ότι πιο πολύ θα βρούμε νέα όπλα και θα αντιμετωπίσουμε στάνταρ κανένα boss fight και κάποια στιγμή θα νικήσουμε και ακόμα και ένα Amy ρομποτάκι, εντάξει παιδιά. Λοιπόν αυτά, θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια.